Περίμενε, πες ανάμεσα. Εγώ με το κουφί και δεν θα το πήγες. Εδώ ανάμεσα ρε βλάκα. Λοιπόν, Στέριο, ντύσου ψαρο του φεκάς και ερχόμαστε να σε πάρουμε. Έλα τσουρί! Αλλά και εγώ δεν καταλάβω ότι θα κάνουμε παπάδες με αυτό. Η άλλη σηκώσει το καρεκλάκι. Το καρεκλάκι είναι πολύ... Είναι πολύ safe. Ο χοντρός εδώ! Ρε χοντρέ! Θέλω να μου πεις λίγο πώς τη βλέπεις τη φάση. Έχουμε έρθει μια εκδρομή. Έχουμε φορτώσει διάφορα πράγματα. Έχουμε φέρει ένα κανό. Έχουμε φέρει να κάνουμε ψαροτύφωτο. Έχουμε φέρει για να ψήσουμε. Και είπαμε ότι αν καταφέρω να βγάλω ένα, τουλάχιστον ένα καλό ψαράκι, να δείξουμε μια τεχνική ψησίματος, να ανοίξουμε το ψάρι φυλάδα χωρίς να διαχωρίσουμε τα φιλέτα. Και πάνω στο ψάρι να ψήσουμε ταυτόχρονα και κάποια λαχανικά. Το παιδάκι εδώ που παίζει. Βαλέξατε το πριν λίγο και έβγαλε μια σάρπα. Να το δω. Να το ψάρι ρε, το μεγάλο που θέλει. Ωραία, τέλειο. Πόνα σε γάμι. Μόνο το τεράστιο ψάρι για το επεισόδιο. Βγάλει και κανένα δυο τέτοια να φάμε. Λέγω, ο χοντρός πάλι θέλει να φάει, ε. Ότι... Τι ώρα είναι, τι ώρα είναι. Ότι σε τουλάχιστον 4 ώρες θα βγει έξω. Κάθετε έτσι 2 ώρες μέσα. Έτσι θα κάτσει ένα τετράωρο. Στέριο, σε 1,5 ώρα ερχόμαστε. Ελάτε να μου θυμηθείτε το χρόνο γιατί δεν έχω ρολόι. Τι θύμισε, 1,5 ώρα. Σε 1,5 ώρα ξεκινήσετε. Θα φύγω από εδώ, θα με πετάξετε μέσα. Το μισάωρο πάνω. Το μισάωρο πάνω. Στέριο, ναι ρε, πήγαινε. Σε 1,5 ώρα, 2 θα πούμε. Σε ούτε τέταρτο. Αλλά έχεις περιμένει τώρα στη μία ώρα να έχω βγάλει ψάρι. Είναι λίγο δύσκολο, δεν το είναι... Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε φάει και έρχονται και άλλοι και θέλουμε να φάμε. Ο άλλος τώρα θέλει να πιάσει τώρα το σολομό, θέλει να πιάσει. Θέλει να βγάλει τέτοιο, να βγει πάνω έτσι, με τα δύο χέρια. Διακοβέ, ας την κάμερα να πετάξει τη μέσα. Πάμε. You're the fire inside, light in the night sky. Go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all behind. Ah. Μετά από 3 ώρες. Τρώγεται. Άγνωστο. Θα μας πει τι ψαριά έβγαλε. Τρεις αργούς και ένα κέφαλο. Σε αυτό το σε ποιον το είπες τώρα. Τρεις αργούς και ένα κέφαλο. Έχεις παίξει, ε. Όχι, ρε. Ε. Καλά είναι. Σε ποιο πόσο είσαι. Χρειάζομαι μια μπύρα. Για αυτό ή έχω το τρίτο πιο μεγάλο. Ναι. Όχι, ε. Πρώτο τελευταίο. Το πρώτο τελευταίο. Τελευταίο μου σου πω. Ε, όχι εντάξει. Τελευταίο. Εντάξει, μαλάκι βγαίνει το ψησηματική, βγαίνει. Για πες μου λίγο την εμπειρία σου με το που πήγαμε το... τον Ευρώ με τον άλλον. Μαλάκα, πιο καλά τον αφήναμε και να φεύγαμε κιόλας, ε. Πρέπει να τα μάξει το, ε. Μας γάμισε το είναι. Ελάτε λέει να με βρείτε εδώ παρακάτω. Κοίτανε σε τρεις παραλίες, μαλάκα, που πέρα. Έβγαλα 2 ωραίους αργούς με το ψαροτούφωκο. Θα προσπαθήσω να τους ανοίξω φυλάδα.
χωρίς να διαχωρίσω τα φιλέτα, και από πάνω να βάλουμε λαχανικά και να το ψήσουμε στη σχάρα, έτσι ώστε να έχουμε και το κυρίως και το συνοδευτικό ταυτόχρονα μαζί. Θα το κλείσουμε με λαδόκολλα λιμενόχαρτο, θα το αφήσουμε κάνα τέταρτο κλειστό και θα το αφήσουμε να πάρει χρώμα. Και θα είναι έτοιμο. Θα ρίξουμε πάνω το λάδι για αλάτι και είμαστε έτοιμοι να το φάμε. Θα το κάνουμε αυτό με τα κάρβουνα. 300 φορές και δες τον χαρά. Όλο χάρη να βοηθήσει. Δεν του κάναμε τη χάρη. Σύριο, πες μου λίγο πόση ώρα χρειαζόμαστε. Έκανα μισά ώρα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Τι? Κάνα 15 λεπτό. Τι είπες? Μισά ώρα. Και ποιος θα περιμένει ένα μισά ώρα? Η στίχη αυτή μπορεί και να είναι τελευταία. Και όλο το νόημα αλλάζει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Για τη ζωή. Για το θάνατο. Με σκοτεινές παραβολές, με παραμύθια. Γιατί τα σύμβολα είναι πιο πολλά από τις λέξεις. Τη γεύση του φιλιού. Την πολυτέλεια της αμαρτίας. Το χυμισμό του κυτάρου. Την ορμή της μπόρας. Τον άγριο λύκο και για το πιστό σκυλί. Του μαθαίνω ονόματα σαν προσευχές. Του τραγουδώ τους νεκρούς μας. Να ξέρεις πάντα το πότε και το πώς. Να ξέρεις πάντα το πότε και το πώς. Θέλω να κτήμα πάνω στο κύμα και μέσα ένα σπίτι με πέτρα και ξύλο. Αμπέλια, ελιές, λεμονιές και ροχές. Κι απ' έξω από το κατόφλι του έναν ωραίο σκύλο. Μια καρδερίνα άγρια και ένα καναρίνι. Να τραγουδούν κάθε πρωί ένα κλουβίνι μνήμη. Να έχω μια βάρκα ξύλινη, να ρίχνω παραγάδια. Όταν έχει πανσέλινο να σου πιάνω φεγγάρια. Ώρες να ξαπλώνουμε κάτω από τα αλμυρίκια. Κοχύλια να διαλέγουμε να φτιάχνεις κουλαρίκια. Τα βράδια να χαζεύουμε τον ουρανό από κάτω. Να ψάχνουμε το δράκοντα και τη μεγάλη άρκτο. Παρέα να διαβάζουμε του